Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η Ελλάδα έχασε το 13% του πληθυσμού της. Ένα μέρος αυτού χάθηκε στη μάχη, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό χάθηκε από την πείνα και τα εγκλήματα πολέμου των Ναζί. Δολοφόνησαν τους κατοίκους 89 ελληνικών πόλεων και χωριών. Έκαψαν περισσότερα από 1.700 χωριά και εκτέλεσαν πολλούς από τους κατοίκους τους. Μετέτρεψαν τη χώρα σε ερείπια. Λαϊλάτισαν αρχαιολογικούς ελληνικούς θησαυρούς που στολίζουν σήμερα τα μεγαλύτερα αρχαιολογικά μουσεία της Γερμανίας, όπως του Μονάχου και του Βερολίνου. Ο Έλληνας Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών το 1942 έγραφε σε έκθεσή του: «Η παραγωγή διαρκώς πίπτει. Οι τιμές υψώθηκαν εις αφάνταστα επίπεδα. Λιμότομε, ασθενούμεν. Η θνησιμότητα αυξάνει απειλητικώς. Εκφυλιζόμεθα βαθμιαίως, υλικώστε και ηθικώς». Αυτή η Ελλάδα, η Ελλάδα του λιμού, της απειλητικά αυξανόμενης θνησιμότητας και του εκφυλισμού, πίστωνε τους επιδρομείς της. Η σχετική Δανειακή Συμφωνία θα υπογραφεί στις 14 Μαρτίου του 1942 κατά τη Συμφωνία της Ρώμης. Από τους πληρεξούσιους της Γερμανίας και της Ιταλίας στην Ελλάδα, αντίστοιχα, Άλντεμπουργκ και Γκίζη. Η Ελλάδα δεν είχε προσκληθεί και δεν ήταν παρούσα. Στην Ελλάδα την ανακοίνωσε μετά από 9 μέρες ο Άλντεμπουργκ με τη ρηματική διακοίνωση 160 στις 23 Μαρτίου του 1942 και ο Γκίζη με το σημείωμά του νούμερο 4. Σύμφωνα με αυτήν και το άρθρο 2, η ελληνική κυβέρνηση υποχρεούται κατά μήνα να καταβάλει έξοδα κατοχής 1,5 δισεκατομμυρίου δραχμών. Με το άρθρο 3, οι αναλήψεις από την Τράπεζα της Ελλάδος άνω του ποσού αυτού θα χρεώνονται στις κυβερνήσεις της Γερμανίας και της Ιταλίας ως άτοκο δάνειο της Ελλάδας προς αυτές. Το αναγκαστικό αυτό κατοχικό δάνειο, ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων αγοραστικής αξίας του 1938, δηλαδή σημερινής αξίας 54 δισεκατομμυρίων ευρώ χωρίς το συνυπολογισμό των τόκων, προκάλεσε καθοριστικά την πείνα και τους εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς από τη γερμανική κατοχή. Άρθρο 4. Η επιστροφή του δανείου θα γινόταν αργότερα. Άρθρο 5. Η συμφωνία είχε αναδρομική ισχύ από 1η-1η του 1942. Η Δανειακή Σύμβαση αποτελούσε μια συμφωνία μεταξύ Γερμανίας και Ιταλίας που επιβαλόταν στην Ελλάδα υποχρεωτικά εκτελεστή, αναγκαστική. Την αρχική αυτή αναγκαστική σύμβαση ακολούθησαν τρεις τροποποιήσεις με κοινή βούληση των συμβαλωμένων. Αυτές μετατρέπουν την αρχική αναγκαστική σύμβαση σε συμβατική. Δηλαδή, το δάνειο πάβει να είναι αναγκαστικό και μεταπίπτει σε κοινό συμβατικό δάνειο, με την πρώτη τροποποίηση στις 2 Δεκεμβρίου του 1942. Ορίζεται ότι τα δανειακά ποσά είναι αναπροσαρμοζόμενα και θα αρχίσουν να επιστρέφονται από τον Απρίλιο του 1943. Μάλιστα, κατέλαβαν και δύο εξοφλητικές δόσεις του δανείου και στη συνέχεια σταμάτησαν την επιστροφή του. Οπότε, μεταπίπτει σε έντοκο λόγω υπερημερίας. Δηλαδή, το δάνειο είχε μετατραπεί σε σταθερού νομίσματος και έντοκο. Αποτελεί συμβατική υποχρέωση της Γερμανίας έναντι της Ελλάδος και όχι επανορθωτική. Ο ίδιος ο Χίτλερ είχε αναγνωρίσει την υποχρέωση της Γερμανίας να πληρώσει αυτό το χρέος και είχε δώσει οδηγίες να αρχίσει η διαδικασία πληρωμής του. Μετά το τέλος του πολέμου, η συνδιάσκεψη των Παρισίων επιδίκασε στην Ελλάδα 7,1 δισεκατομμύρια δολάρια για πολεμικές επανορθώσεις έναντι της ελληνικής απέτησης 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Ιταλία πλήρωσε στην Ελλάδα το μερίδιό της από το κατοχικό δάνειο.